Μία ακόμα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι πιθανότατα πάμε σε επτακομματική βουλή με την πλεύση ελευθερία και την νίκη να ξεπερνούν το φράγμα του 3% και το μέρα 25% να μένει αρκετά πιο χαμηλά. Η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου είναι δεδομένη και φαίνεται και από τη δημοσκόπηση της GPO. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε αν το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πάρει την αυτοδυναμία ή αν θα χρειαστούν τρίτε κάλπε. Αυτό εξαρτάται εκτό από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, από τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και τι ποσοστά θα πάρουν αυτά. Σύμφωνα λοιπόν και με τη δημοσκόπηση τη GPO, 7 θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, καθώ η ελληνική λύση, αν και δείχνει να χάνει έδεφο, καταφέρνει να πάρει ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 3% ενώ η πλεύση ελευθερίας δείχνει να έχει ενδυναμωθεί αρκετά, αλλά και η νίκη Καταφέρνει να μπει στη Βουλή. Πιο αναλυτικά η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πάρει 41,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 20,7%. Το ΠΑΣΟΚ 11,4%. Το ΚΟΚΟΕ 6,3%. Η Ελληνική Λύση πέφτει στο 3,6%. Η Νίκη στο 3,1%. Η ΠΛΕΣ Ελευθερία παίρνει 4,3%. Το ΜΕΡΑ 25,1,6% άλλο κόμμα 1,5%, ενώ εντύπωση κάνουν οι αναποφάσεις που αγγίζουν το 5,3%. Αν τα ποσοστά είναι αυτά που βλέπουμε παραπάνω, τότε η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 164 έδρες, περισσότερες από ό,τι είχε την προηγούμενη τετραετία και θα σχηματίσει πολύ πιο εύκολα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ωστόσο, ποιο είναι το ποσοστό που πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε τρίτες κάλπες? Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν μπουν 7 κόμματα στη Βουλή, αν η γαλάζια παράταξη πάρει 40,3% παίρνει τουλάχιστον 151 έδρε. Αυτό όμω το σενάριο είναι τελείω θεωρητικό, καθώ προποθέτει ότι όλα τα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή θα πάρουν 0%.